Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φρενίτιδα προκάλεσε ο θρίαμβος του Ολυμπιακού με την κατάκτηση του κυπέλου του Conference League. Καπνογόνα, βεγγαλικά συνθήματα και ξέφρενοι πανηγυρισμοί συνέθεσαν το παζλ της γιορτής που στήθηκε στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Οι παίκτες του Ολυμπιακού, που με την νίκη τους έστειλαν στον 7ο ουρανό τους ερυθρόλευκους φιλάθλους, έφτασαν στο Δημοτικό Θέατρο με ανοιχτό πούλμαν. Χρειάστηκε μάλιστα να σταματήσει αρκετές φορές, καθώς δεν μπορούσε να περάσει από τον κόσμο. Όλη η Ελλάδα και ιδιαίτερα ο Πειραιάς γιόρτασαν μέχρι το πρωί. Πάμε στο Γιώργο Σαραντάκο. Γιώργο, έζησε στην ονειρεμένη βραδιά, λεπτό προς λεπτό. Ένα καλησπέρα. Τέτοιες στιγμές είχαν ζήσει το Πειραιάς στο τέλος της δεκαετίας του 80, επί εποχής άφηξης του Ούγγρου ποδοσφαιριστή Λάγιος Ντέταρη. Μιλάμε δηλαδή για τουλάχιστον 30 με 40.000 κόσμο, ο οποίος ήρθε στο μεγάλο λιμάνι για να δει από κοντά τους παίκτες του Μιντιλίμπαρ που σήκωσαν το πρώτο ευρωπαϊκό για την Ελλάδα, να δει το κύπελλο, να βγάλει φωτογραφίες μαζί του και ένα ξέφρενο πάρτι το οποίο κράτησε χωρίς υπερβολή μέχρι τις 7 με 8 το πρωί από τις 12 το βράδυ που έληξε και το παιχνίδι. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Ο σχεδιασμός ασφαλείας στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας απέδωσε και ο τελικός του Conference League ολοκληρώθηκε χωρίς παρατράγουδα. Πάμε στο Βαγγέλη Γκούμα, έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη. Είναι κάτι που το επιβεβαίωσαν και... Ένα ανηλικό παιδί παρασύρθηκε από όχημα στα πεύκα της Θεσσαλονίκης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με κάκωση κεφαλής. Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Γεωργίου Παπα-Νικολάου. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ που παρήχαν τις πρώτες βοήθειες στο παιδάκι και το μετέφεραν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Όπως αναφέρουν ρεπορτάζ, μαζί με το ανήλικο ήταν και η μητέρα του. Αλλά δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής αν είναι τραυματισμένη και εκείνη. Συναγερμός έχει σημάνει, κυρίες και κύριοι, στις αρχές για την εξαφάνιση μιας τετράχρονης και της προγιαγιάς της, 76 ετών, στην Κυψέλη. Οι συγγενείς αγωνιούν για την τύχη τους. Ο ανιψιός της ηλικιωμένης γυναίκας μίλησε στο Σταρ, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η τρίτη φορά που εξαφανίζεται, αλλά η πρώτη φορά μαζί με το κοριτσάκι. Υποστήριξε επίσης ότι κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι την είδαν μαζί με τη μικρή στην πλατεία Γκίζη. Όμως δεν φαίνεται να είναι στην περιοχή. Δεν ξέρω πώς έφτασε στην πλατεία Γκίζη. Μας είπαν ότι χθες ήταν εδώ, όμως τώρα δεν είναι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ακόμα δύο περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης, με την αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις δύο ανδρών. Στην πρώτη περίπτωση, ένας 35χρονος αλλοδαπός που βρισκόταν σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, αρχικά απείλησε και στη συνέχεια χτύπησε με μανία τη Γερμανίδα σύντροφό του. Οι φωνές της γυναίκας ακούστηκαν σε όλο το ξενοδοχείο, με τους υπαλλήλους να καλούν την αστυνομία, που πέρασε στον 35χρονο κατηγορούμενο χειροπέδες. Η δεύτερη περίπτωση αφορά στη σύλληψη ενός 33χρονου, που απειλούσε ότι θα σκοτώσει τη σύντροφό του ηλικίας 30 ετών. Στα του καιρού τώρα περιορίζεται η αστάθεια το Σαββατοκύριακο και ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία. Την Κυριακή κατά τόπου στα υπηρωτικά θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Μαζί μας ο Θοδωρής Κολυδάς για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, Θοδωρή. Καλό μεσημέρι. Πράγματι και σήμερα τώρα αυτή την ώρα έχουμε τριαντάρια σε αρκετές περιοχές, στα Τρίκαλα, σε πολλά μέρη πλησιάζουμε τους 30 βαθμούς και στην Αθήνα. Αλλά θα έλεγα ουσιαστικά θα αρχίσει να φαίνεται η άνοδος θερμοκρασίας από το Σάββατο όπου θα φτάσουμε τους 32 με 33 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και τους 34 βαθμούς ουράνια. Την Κυριακή όπως ανέφερες προηγουμένως θα δούμε κατά μέσο όρο στα κεντρικά και τα νότια υπηρετικά δηλαδή από τη Θεσσαλία και νοτιότερα 32 με 34 και τοπικά και 35 βαθμούς σε Αττικό Βιωτία, Ανατολική Πελοπόννησο, περιοχή Αργολίδος, ενώ τη Δευτέρα θα είναι αρκετά ζεστή ημέρα με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και άλλο, να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά από την κεντρική Ελλάδα και νοτιότερα και κατά τόπους μάλιστα δεν αποκλείονται και 36 βαθμοί. Η ζέστη θα κρατήσει μέχρι και την Τετάρτη και σταδιακά θα αρχίσει από την Πέμπτη και μετά να υποχωρεί βαθμία. Σε κανονικά για την εποχή επίπεδα να φανταστώ. Όχι απόλυτα, γιατί θα κρατήσει, δηλαδή ο ζεστός καιρός θα διατηρηθείτε, κανονικά είναι οι 30 περίπου βαθμοί, θα είμαστε απλώς από την Πέμπτη και μετά λίγο παραπάνω, 32 με 34 βαθμοί, αλλά δεν θα είναι τόσο έντονη η ζέστη στην υπόλοιπη χώρα, όπως θα είναι την Τρίτη και την Τετάρτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Γεια και χαρά. Γεια σου.
Και το τελείωσε και το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Για συνεχή ενημέρωση μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε το star.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Shopping Star. Δείτε όλες τις εξελίξεις της ημέρας με αναλυτικά ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα. Απόψε στο δελτίο μας παρουσιάζεται και η μεγάλη δημοσκόπηση της GPO. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας.